Γεια σας, είμαι ο Πάνος και θέλω να κάνουμε μια συμφωνία. Είναι όμως δεσμευτική αυτή η συμφωνία. Τι κάνετε στα επιτραπέζια όταν λέτε εντάξει δεν θα σου κάνω επίθεση για δύο γύρους αν μου δώσεις ένα στάχι. Είναι δεσμευτικό αυτό. Τα περισσότερα παιχνίδια αναφέρουν στους κανόνες τους ότι οι συμφωνίες δεν είναι δεσμευτικές. Προφανώ για τα παιχνίδια που αναφέρουν ότι είναι δεσμευτικέ, δεν χρειάζεται να ζητήσουμε κάτι γιατί είναι στου κανόνε του παιχνιδιού. Για τα παιχνίδια όμω που γράφουν ότι οι συμφωνίε δεν είναι δεσμευτικέ, πόσο σωστό είναι να κάνεις μια συμφωνία και να την αλλάξεις γιατί έτσι σε συμφέρει ένα γύρο αργότερα προδίδοντας τον άλλον, μαχαιρώνοντας τον πισόπλατα. Και πρώτον πόσο σωστό είναι αυτό και δεύτερον αν εσύ αυτό ο άλλος πώς θα το έπαιρνε. και τι φήμη δημιουργεί αυτό για κάποιον από τους παίχτες. Ας ξεκινήσουμε με μια μικρή ιστορία. Όταν ζούσα στα Γιάννα εκεί γύρω στο 2004, 5, το 5 βασικά, γιατί θυμάμαι ότι είχα αγοράσει το Twilight Imperium 3. Παίζαμε με τα παιδιά του Alien Empirium 3 και οι συμφωνίε του Alien Empirium δεν είναι δεσμευτικέ. Και για μένα προσωπικά κάθε παρτίδα είναι ξεχωριστή. Δηλαδή, αν σήμερα κάνω μια συμφωνία και δεν την τηρήσω, δεν σημαίνει ότι αύριο στην επόμενη παρτίδα θα κάνω το ίδιο ή ότι επηρεάζει κάπω ότι την προηγούμενη φορά δεν την τήρησα για την επόμενη. Κι όμω, για την υπόλοιπη παρέα που παίζαμε εκεί του επηρέαζε. Με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να σταματήσουν να συμφωνούν οτιδήποτε μαζί μου, ούτε τεχνολογίε δεν ανταλλάσσαμε ούτε τίποτα και να συνασπίζονται εξ αρχή πριν ξεκινήσει το παιχνίδι για να με εξολοδρεύσουν. Είχα δηλαδή δημιουργήσει μια κακή φήμη για τον εαυτό μου, είτε ότι κάνω συμφωνίε που δεν τηρώ, είτε ότι προσπαθώ να κατευθύνω του υπόλοιπου παίχτε. Και έτσι αυτή τη φήμη από παιχνίδι σε παιχνίδι τη διώγκωναν και στο τέλο τη χρησιμοποιούσαν σαν κάτι δεδομένο. Παρότι δεν ισχύει. Κάποιε φορέ μπορεί να, ανάλογα με το πώ πάει το παιχνίδι, μπορεί να θέλω να τηρήσω μια συμφωνία, κάποιε φορέ μπορεί να μην θέλω να τηρήσω μια συμφωνία. Επίση, θυμίζω ότι σε, κάθε παιχνίδι δεν παίζω τον εαυτό μου, παίζω τον εκάστοτε χαρακτήρα. Π.χ. Το ίδιο πιθανό είναι μια σκήπα το τουαλέτ. Το ίδιο πιθανό είναι να τηρήσουν μια συμφωνία η Σάρντακ Νόρ, που είναι ουσιαστικά space bugs, δηλαδή Tyrannids. Ή το ίδιο πιθανό είναι να τηρήσουν μια συμφωνία, ξέρω εγώ, τα Εμμυράτα του Χακάμ που είναι έμποροι. Ε, Προφανώ δεν είναι το ίδιο. Οπότε πάντα προσπαθώ να, να, βάλω αυτό το κομμάτι στο παιχνίδι μου, ό,τι και να παίζω. Οπότε νομίζω ότι κατά την προσωπική μου άψη είναι άδικο να θυμάσαι εκείνο δεν συμφώνησε μαζί μου, μάλλον συμφώνησε μαζί μου και έσπασε τη συμφωνία πριν από δύο μήνε που παίξαμε, άρα τώρα δεν ξανακάνω συμφωνία μαζί του. Νομίζω ότι είναι άδικο. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι πόσο σοβαρά παίρνει κάποιο αυτέ τι συμφωνίε. Εδώ στην παρέα έχουμε ένα παλικάρι το οποίο λέει: φίλε, κάναμε συμφωνία. Είσαι, δεν είσαι παντελονάτο άμα τη Τι είναι αυτά. Έχουμε μαλώσει στο Game of Thrones, έχουμε σταματήσει παρτίδα. Σχεδόν ήρθαμε στα χέρια. Και μιλάμε για αγαπημένους φίλους. Γιατί, να πω και αυτή την ιστορία. 14, παίζαμε Game of Thrones, πρώτη έκδοση, πεντάδα. Είχα του. Ποιους είχα... Mm, τους Greyjoy, μπράβο. Είχα τους Greyjoy και ο φίλος είχε τους Stark. Οπότε κάναμε συμφωνία να μην το επιτεθώ, για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει όλο το στρατό του απέναντι στους Λάνιστερ, οι οποίοι γινόταν απειλητικοί στα νότια σύνορά μας. Μια χαρά. Οπότε άφησε το Winterfell χωρίς κανένα στρατιώτη. Και ήταν ένα victory point πριν τη νίκη. Και ήταν έτοιμος να επιτεθεί, ξέρω εγώ, στο, στο King's End, δεν θυμάμαι πού. Ε, τι να κάνω, να τον αφήσω να κερδίσει. Προφανώ και όχι. Το Winterfell είναι πάρα πολύ ροκάστο για να πάρω. Οπότε απλά έφερα τα καράβια μου, πήρα το Winterfell και σταματήσαμε την παρτίδα εκεί καθώς μαλώσαμε πάρα πολύ άσχημα. Διότι κατά την άποψη του φίλου, οι συμφωνίες είναι για να τηρούνται. Δώσαμε το λόγο μας, φοράμε παντελόνια και πρέπει να τηρούμε τις συμφωνίες. Δεν συμφωνώ. Προφανώς εγώ δεν συμφωνώ με αυτήν την άποψη. Δεν ξέρω εσείς, αν συμφωνείτε ή όχι, γράψτε και εσείς κάτω. Οπότε, με αυτό το φίλο, ξανακάνει συμφωνία ή όχι. Ξέρεις, θα το πάρει πολύ βαριά. Σε επηρεάζει στο παιχνίδι σου το ότι ξέρει ότι ο άλλο θα πάρει κάτι πολύ βαριά. Σε κάνει να το σκέφτεσαι δύο και τρει φορέ το ότι θα κάνει ή όχι. Κάποιο ναι, κάποιο όχι. Αυτό είναι το θέμα του σημερινού βίντεο. Οι συμφωνίε, το πόσο δεσμευτικέ είναι, αλλά και το τι επιπτώσει έχουν. Άμα θέλετε, γράψτε δικέ σα εμπειρίε από συγκεκριμένε περιπτώσει στα σχόλια ή και την άποψή για το θέμα. Και μέχρι την επόμενη φορά τα λέμε στο επόμενο βίντεο.